Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Απόλλωνα Τσόχλα που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόλλωνα, καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλά, εσείς? Ξεκούρασε σήμερα, Ναι. Ξεκούρασε γιατί έρχεται και άλλη πολύ πολύ δύσκολη εβδομάδα. Την οποία νομίζω την έχετε συνηθίσει, αλλά εντάξει, τώρα 6 μέρες, τώρα 7 μακριά από το σπίτι, νομίζω είναι λίγο πιο ζόρικη η κατάσταση από ό,τι έχετε συνηθίσει. Ναι, είναι μια εβδομάδα πολύ δύσκολη αυτή που έρχεται. Mm-hmm. Και έχει και δύο παιχνίδια σε δύο μέρες μέσα που είναι κάτι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Στην Ευρωλίγα απαγορεύεται να γίνεται, νομίζω. Στην Ευρωλίγα απαγορεύεται, αλλά στο EuroCup δεν νομίζω ότι απασχολεί τους υπεύθυνους. Ναι. Τον Παναθηναϊκό και Τετάρτη στη Λιφανία. Ναι, ακριβώς. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο γιατί ακολουθεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Δευτέρα. Τετάρτη παίζει με τη Λιάτουβος, πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον EuroCup. Και μετά το Σάββατο παίζει στο Λαύριο, δηλαδή. Τρία εκτός έδρας παιχνίδια για τον κόσμο και όλος που δεν το έχει μπροστά του. Απόλλωνα, πηγαίνοντας στο χθεσινό παιχνίδι. Ποια είναι η δική σου εξήγηση, γιατί μιλάμε για τρία παιχνίδια μέσα σε 7 μέρες, Μπεσίκτας, Απόλλων Πάτρας και Σάρατοφ, τρία τελείως διαφορετικά παιχνίδια, στα οποία ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πολύ μεγάλες νίκες, νομίζω με καλύτερους αντιπάλους από αυτόν, και έχασε στο παιχνίδι με τον χειρότερο αντίπαλο. Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις τώρα ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι χειρότερος. Mm-hmm. Εμείς έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε και με την Μπεσίκτας. Και μέσα και εσύ χθες με τη Σάρατοφ. Ήταν δύο παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρουμε οπωσδήποτε για να συνεχίσουμε στο EuroCup. Τώρα πιστεύω έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να το κάνουμε. Πετύχαμε δύο μεγάλες νίκες. Τώρα για το παιχνίδι με την Πάτρα, πιστεύω ότι ένα μεγάλο διάστημα ελέγχαμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Πιστεύω ήταν και μια ατυχία της στιγμής. Κατάλαβες, δηλαδή στο μπάσκετ τώρα αυτά είναι και λίγο ναι. Όπως με στην Πεσίκτα σκέρδισες. Θα μπορούσε να έχει χάσει, έτσι είναι στην Πάτρα έχασε, δεν είναι κακή ομάδα. Η Πάτρα θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με το coach Μέξα και με τους δύο καινούριους παίκτες που πήρε. Ξέρεις, έχουν μια εβδομάδα να προετοιμάσουν το μάτς, να είναι πιο διαβασμένοι. Εμείς ήμασταν από ταξίδι. Δεν είναι δικαιολογία, βέβαια, να κερδίσουμε, δεν το συζητώ. Γιατί έχουμε και στο πρωτάθλημα την ανάγκη έτσι να ανέβουμε βαθμολογικά. Κάτι που πιστεύω θα γίνει με τον καιρό. Ωστόσο, αυτό που κρατάμε είναι ότι χθες πάλι ανταπεξήλθαμε, ξεπεράσαμε την ήττα και κάναμε μια μεγάλη εμφάνιση και είμαστε μέσα και στους τρεις στόχους που έχουμε φέτος. Από όλα, άμα σου έλεγε κάποιος πριν το παιχνίδι ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τη Σάρατοφ βάζοντας 104 πόντους και παίζοντας ουσιαστικά με τον τρόπο που παίζει η Σάρατοφ, τι θα το απαντούσες? Το έλεγα από την προηγούμενη μέρα στο Μαργαρίτη και στο Βέβαια ότι θα τους κερδίσουμε και μάλλον θα τους κερδίσουμε και με μεγάλη διαφορά, γιατί όχι με μεγάλη διαφορά στο σκορ, ενώ με μεγάλο σκορ. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι έχω πίστη στην ομάδα μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Έχουμε βάλει και 100 πόντους νομίζω στον Ολυμπιακό που χάσαμε πάλι ένα μάτς πολύ... Πάλι σε λεπτομέρεια. Ναι, πάλι σε λεπτομέρεια, πάλι μια άτυχη στιγμή ας πούμε που ελέγχαμε το μάτς. Και πάλι είχαμε μέσα στους 100 πόντους με μια ομάδα που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Mm-hmm. Χθες είχαμε και σε πολύ καλή μέρα κάποιους παίχτες όπως ο Βασιλιάδη και το Σκορτιανίτη που είχαν κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Mm-hmm. Και ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Ναι. Από όλα εμείς που έχουμε λίγο πιο καθημερινή επαφή με την ομάδα, ρε παιδί μου, και όσα τέλος πάντων μαθαίνουμε, ξέρουμε όλοι ότι περισσότεροι μέσα στην ομάδα και έχετε και εμπειρίες από παιχνίδια και γενικότερα είστε σχετικά ήρεμα παιδιά. Χθες ο Σκοτσανίδης σε κάποια φάση πανηγύρισε σαν μικρό παιδί. Εσύ το ίδιο προς το τέλος. Καλά, ο Βασιλιάδης άστο είναι άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Γενικά χθες βγήκε. Δεν ξέρω, το κίνδυνο για την νίκη και είχατε και ένα παραπάνω πάθος σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον προς τον κόσμο. Αλήθεια είναι. Το είδα και εγώ, δηλαδή, ξέρεις, αυτά δεν τα σχεδιάζεις. Mm-hmm. Μας βγήκε αυτό, μας βγήκε η πίεση, μας βγήκε αυτό το πρέπει που είχαμε για τον αγώνα, για την νίκη. Εντάξει, παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θέλαμε να κερδίσουμε. Πήγε και το μάτς έτσι. Και βγήκε αυτό το πάθος όλο που έφερε και την νίκη, πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό το πρέπει που λες ήταν και το
το πιο σημαντικό εκεί που το παιχνίδι πια είχε πάει στο συνέξι για τους Ρώσους το 82-88, να βγάλετε κάποιες άμυνες, να βρείτε κάποια μεγάλα σούτ. Εσύ ο Ντούβνιακ έβαλε ένα μεγάλο σούτ επίσης. Για να ξαναπάτε το παιχνίδι εκεί που θέλετε και να πάρετε την νίκη. Ναι, πιστεύω και τα μεγάλα σούτ, αλλά και αυτό το πάθος που δείξαμε χθες, ήμασταν και πολύ άτυχοι για ακόμη μια φορά φέτος, δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Κακαρούδης είχε πάθει αυτοδιαιτήτητα, δεν ήταν καν. Ο Μάρκοβιτς έπαθε σε μια φάση ανύποπτη, κόλληση μέση του, το παιδί έπαθε σπασμό στη μέση, βγήκε έξω. Μετά ο Βαγγέλης γύρισε στο πόδι του, δηλαδή σε μια θέση, ας πούμε, που είμαστε πολύ πλήρεις, μείναμε χωρίς κανένα παίχτη, παίξαμε πιο κοντό σχήμα, αλλάξαμε το τέτοιο, έπρεπε να δώσουμε κάτι διαφορετικό, έπρεπε να παίξουμε με πολύ πάθος, με πολύ ενέργεια. Και μόνο έτσι θα κερδίζαμε. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό ένα καλό μάτς που κάναμε, είχαμε και τις ατυχίες. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Και είναι αυτό που είπες, δηλαδή το πάθος που δείξαμε πιστεύω μας οδήγησε στην νίκη. Χθες είχε, νομίζω ότι οι περισσότεροι ήσασταν σε καλή μέρα και αυτό το δείχνει και οι 104 πόντοι που πέτυχε η ομάδα. Αλλά είχε έναν Σχορτσανίδη, νομίζω τον καλύτερο Σοφοκλή που έχουμε δει από την μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσω εσένα, γιατί πραγματικά σε κάθε πίστη όταν είστε μαζί στο παρκέ, το πρώτο σου βλέμμα όταν έχεις την μπάλα είναι προς αυτόν. Δηλαδή, από όπου και αν είσαι, να κουμπίσει μπάλα σε αυτόν για να δημιουργήσει όπως μπορεί και ξέρει ο Σοφοκλής. Επειδή ξεκίνησε η σεζόν διαφορετικά και ο Σοφοκλής ήρθε στην πορεία και το έχετε αναφέρει και όλοι από τότε που ήρθε, ότι όλοι προσπαθείτε να. Ο Σοφοκλής προσπαθεί να υιοθετήσει το στυλ της ομάδας και εσείς το στυλ του Σοφοκλή. Ναι. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα γίνεται, πιστεύεις, και μπαίνει ο Σοφοκλής καλύτερα στην ομάδα. Πιστεύω για οποιονδήποτε ισχύει αυτό, δηλαδή ότι θέλει κάποιο χρόνο έτσι να αφομοιωθεί από μια ομάδα όταν πηγαίνει και είναι νέο μέλος. Τώρα για το ότι ψάχνουμε το Σοφοκλή, το θεωρώ αυτονόητο, έτσι. Δηλαδή σε όποια ομάδα και αν έπαιζε ο άνθρωπος, τον ψάχνανε, είναι ο πιο δυνατός παίκτης στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή έχει πάρει Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη και όταν έμπαινε μέσα έψαχνε όλη η Μακάμπη το Σοφοκλή να του ποστάρει την μπάλα, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιο τυχαίο παίκτη, που απλά έχει καλό post. Είναι ο πιο δυνατός, το ξέρουν όλοι. Τώρα εχθές ήταν εξαιρετικός και στη δημιουργία. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι τραβάει όλες τις παγίδες πάνω του και κατάφερε να είναι εξαιρετικός και στη δημιουργία. Και δεν ξέρω αν είχε assist, αλλά βγαίνανε πολλές φάσεις που βγάζαμε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι κάτι αντίστοιχο έκανε και στην Πάτρα, αλλά στην Πάτρα δεν πήγαν τα shoot. Ναι, συμφωνώ. Ο Κλής είναι εξαιρετικός και στη δημιουργία, να βοηθήσει και τους υπόλοιπους, δηλαδή θα το κουμπίσει την μπάλα, θα την ξαναβγάλει έξω, είναι πολύ καλός και στην εκτέλεση όταν την ξαναπάρει μέσα, δηλαδή είναι εχθές και στην Πάτρα ήταν πολύ καλός. Ναι. Αλλά και χθες, δηλαδή αυτό που λες, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να βρίσκουμε έτσι καλύτερα και εμείς ο Σοφοκλής, να μας μαθαίνει και ο Σοφοκλής καλύτερα, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ας πούμε, έτσι, και για την ομάδα φέτος. Και μια τεράστια βοήθεια φυσικά για μας και για τις νίκες που έχουμε κάνει. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Και για την άμυνα του, έτσι, γιατί λέμε μόνο για την επίθεση. Ναι. Ο Κλής είναι πολύ ενεργητικός και στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή και με τον Αρκαδικό γυρίσαμε το παιχνίδι, επειδή έπαιξε κάποιες μεγάλες άμυνες. Γιατί έτσι επικεντρωνόμαστε μόνο στην επίθεση. Και γενικά δείχνει διάθεση το παιδί και στην άμυνα. Πολύ μεγάλη. Προτού κλείσουμε. Ξέρω ότι και είναι και το φυσιολογικό αυτό, να κοιτάτε κάθε φορά το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή τώρα αυτή την εβδομάδα τη δύσκολη που έρχεται, με Παναθηναϊκό, με ταξίδια, με Ρήτας, με το Λαύριο μετά. Απλά ο μήνας αυτός είναι πολύ δύσκολος σε σχέση με τους προηγούμενους, γιατί έχει και ταξίδια δύσκολα και πολλά δύσκολα παιχνίδια, και τελειώνει μέσα στις γιορτές με ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, όπως και το χθεσινό. Και μιλάω για το παιχνίδι του Κυπέλου. Θεωρείς ότι μια νίκη όπως χθες, με ένα φυσικά εννοείται τελείως διαφορετικό αντίπαλο, έτσι, είναι οδηγός για ένα αντίστοιχο παιχνίδι όπως είναι αυτό το Κυπέλου, δηλαδή που πάλι θέλεις μόνο τη νίκη? Ναι, σίγουρα είναι από αυτά που συζητήσαμε για το πάθος, γιατί η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα μάτς που πρέπει να κερδίσει και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Δηλαδή μέσα στην Μπεσίκτας ήταν βεβαίως ακόμα μεγάλο, πιο δύσκολο παιχνίδι, γιατί πέραμε εκτός έδρας σε μια πολύ καλή ομάδα μέσα στην Τουρκία και πήγαμε και νικήσαμε εκεί πέρα ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάρουμε για να συνεχίσουμε. Και χθες το κάναμε. Σίγουρα πρέπει να το κάνουμε και στη Λιθουανία, αν και μπορεί ακόμα και με ήττα να προκριθούμε, αλλά δεν το σκεφτόμαστε καν αυτό. Σκεφτόμαστε μόνο ότι πρέπει να νικήσουμε εμείς και είναι στο χέρι μας η πρόκριση.
Σίγουρα έχουμε διάμεσα κάθε παιχνίδια πρωταθλήματος που πρέπει να τα νικήσουμε για να ανέβουμε στη βαθμολογία. Αλλά το μάτς του κυπέλλου είναι διαφορετικό, γιατί έχουμε δυνατότητα να πάμε ένα τελικό μετά από πολλά χρόνια. Το ξέρουν όλα τα παιδιά αυτό, το πόσο αναγκαίο είναι και για την ομάδα και για εμάς τους ίδιους, πόσο πολύ το θέλουμε. Mm-hmm. Και πιστεύω θα το παίξει όλοι. Ωραία. Ωραία, Απόλλωνα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις και καλή ξεκούραση σήμερα που έχετε και το ρεπό, γιατί ξέρω ότι δεν είναι κάτι που το παίρνετε και πολύ συχνά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.